Καπνοί από τους βομβαρδισμούς που συνεχίζονται στο Σεβεροντόνετσκ διακρίνονται στο βάθος του ορίζοντα. Οι κάτοικοι του κοντινού Λυσιχάνσκ, του επόμενου σημαντικού στόχου των Ρώσων, περιμένουν με αγωνία την άφιξη του ρωσικού στρατού και προετοιμάζονται για μάχες μέσα στην πόλη. Το Λυσιχάνσκ έχει ήδη υποστεί βομβαρδισμούς και μετρά τους πρώτους νεκρούς. Το πολιτιστικό κέντρο της πόλης έγινε στόχος του ρωσικού στρατού και 4 άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο εκεί έχασαν τη ζωή τους. Εδώ μεγάλωσα. Νιώθω ότι με πνίγει η λύπη. Υπήρχαν φωτογραφίες μου από 4 ετών στο πολιτιστικό κέντρο και τώρα σκορπίστηκαν κάτω από τα δέντρα. Είναι κρίμα. Δυσκολεύομαι να μιλήσω. Στο χωριό Μπιλογκόριβκα του Λουχάνσκ, οι Ουκρανοί στρατιώτες επιθεωρούν στρατιωτικό όχημα που άφησαν πίσω τους οι Ρώσοι μετά τη σύντομη κατάκτηση της περιοχής. Μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο Sky News, ο επικεφαλής των Ουκρανικών δυνάμεων που υπερασπίζονται το Σεβεροντόνετσκ και το Λυσιχάνσκ, είπε ότι οι άντρες του αναγκάζονται σε αντάρτικο πόλεον γιατί δεν έχουν τα μέσα να αντιμετωπίσουν τους Ρώσους από μεγαλύτερη απόσταση. Όπως υποστηρίζει, τα ρωσικά τάγκς γαζώνουν τους δρόμους του Σεβεροντόνετσκ με πολυβόλα και οβίδες, ενώ το ρωσικό πυροβολικό σφυροκοπά πολυκατοικίες, εργοστάσια και επιχειρήσεις.